Τα συμβούλια υπουργών γεωργίας αυτής της περίοδου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι ακριβώς αυτήν την περίοδο χτίζεται η νέα κοινή γεωργική πολιτική. Ο τρόπος με τον οποίο θα στηρίζονται οι αγρότες μας την περίοδο μετά το 2020-2021. Έτσι θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να μπουν μέσα στα προγράμματα της κοινής γεωργικής πολιτικής πρόνοιες, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν για τις δικές μας τις προσδοκίες. Στις παρεμβάσεις μας προσπαθούμε να δώσουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, χαρακτηριστικά όπως είναι η λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη ευελιξία, το να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, οι ιδιαιτερότητες όπως είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το κόστος της παραγωγής, οι αντικσότητες που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας κάθε χώρας. Αυτά τα ζητήματα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Κύπρο, όπως είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για άλλες χώρες. Γι' αυτό και προσπαθούμε στο περιθώριο αυτών των συμβουλίων να χτίζουμε και στρατηγικές σημασίες με χώρες που έχουν ανάλογες ανησυχίες και αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις. Σημαντική διάσταση της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής είναι επίσης η προώθηση μέτρων που να απαντούν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Ως μια χώρα η οποία δέχεται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αρνητικοί σε τέτοιου είδους μέτρα. Ωστόσο, αυτό που λέμε είναι ότι στο τέλος της μέρας το κάθε μέτρο θα πρέπει να αγκαλιάζεται από τους τελικούς του αποδέχτες, από τους ίδιους τους αγρότες μας. Επομένως, η διαμόρφωση των μέτρων που έχουν αυτή τη στόχευση και γενικότερα η διαμόρφωση της κοινής γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να απαντά στις ανησυχίες των αγροτών μας και να τους βοηθά να απορροφήσουν πιο αποτελεσματικά τους πόρους που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.